Καλώς τους! Θέμη Κανέλλος και Αφροδίτη. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Λιμπόρη μου, έλα μαζί μου. Έρχομαι, αγάπη μου, έρχομαι. Έλα. Πώς είστε, παιδιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ρε Αφροδίτη, τι έγινε χθες με τις δηλώσεις για το sex tape? Αφροδίτη, πέσα όλα. Και μου στέλνανε χθες που λες μηνύματα και μου εξηγούσαν τις διαφορές οι τηλεθεατές sex tape με ταινία πορνό. Είναι καλό, ήταν εκπαιδευτικό όλο αυτό. Έμαθα ότι το sex tape είναι κάτι λίγο πιο πρόχειρο, το ναι. Η ταινία πορνό είναι κάτι πιο. Αλλά και τα δύο είναι με τη συγκατάθεση, οπότε προβάλλονται κανονικά. Ναι. Και, και καλό θα ήταν να το πούμε εδώ. Να το αποσαφηνίσεις, ναι. Ναι, ότι. Εννοείται χιουμοριστικά το είπα αυτό και επίσης δεν έχει γίνει πρόταση, γιατί εγώ το πίστεψα. Όχι, η πρόταση έχει γίνει. Ενώ χιουμοριστικά ως προς το ποσό, για να μην νομίζουν πες, ότι... το ξεκαθάρισε το. Αρχικά θέλω να πω ότι είναι μέσα στο my mindset το no slut shaming. Και... Δεν τρέπεσαι, ναι, δεν υπάρχει ντροπή. Όχι, το slut shaming είναι ορολογία. Που υπάρχει, ναι. Είναι ναι, ναι. Το οποίο δεν κάνει να κρίνεις άτομα τα οποία το κάνουν αυτό, γιατί εργάζονται. Όχι εδώ. Όχι εσείς. Γενικό γιατί υπάρχουν άνθρωποι ναι, που κατάλαβα. Το κάνουν αυτό. Είναι βιοπορισμός αυτό. Ακριβώς αυτό. Και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, να μην γίνω... Κατάλαβα τι λες. Κριτής αυτών των ανθρώπων. Αλλά το είπες χιουμοριστικά για το ποσό. Δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, αν μπήναν 8.000... Ναι, εντάξει. Μπήκε στο να κουβεντιάσει το οικονομικό κομμάτι. Ναι, φυσικά. Και το νούμερο ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο? Ήταν πάνω κάτω εκεί. Εκεί παίζουν τα ποσά γενικά, να ξέρετε. Α, δεν είναι ποσό. Ναι, ενημερώνεστε. Βλέπω... Καλά, με αυτά τα ποσά δεν... Εντάξει, λοιπόν, θα πω survivor. 6.500 την εβδομάδα παίρνει σαλαγκούδι. Πόσα? Και καλά Θέμη μου, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πρώτη φορά τα λέμε από κοντά. Αρχικά, κάθε φορά, εσύ και μέσα στο σπίτι, έκανες ένα κόνσεπτ μακιγιάζ. Ναι, έκανα. Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το κόνσεπτ? Είναι καρδιές αυτά, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ. Ναι. Είναι καρδιές. Είναι καρδιές, ναι. Γιατί αυτή την περίοδο κάπως νιώθω καρδιές. Α, πετάρισες. Ναι, λίγο. Ερωτευτικές ή μπορεί. Απλά είσαι καλά εσύ? Είμαι καλά, ναι. Και αγάπη προς την μανούλα μου και ταυτόχρονα... Αχ, αυτό με συγκίνησε. Και... Το διάβασα σε ένα site, θέλω να σου πω, και χάρηκα πάρα πολύ. Έδωσες μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, εγώ το διάβασα στο live και είπες ότι μετά από την εμφάνισή σου στο παιχνίδι, τα βρήκες με τη μαμά σου, μιλήσατε, σε πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας και σ' αγκάλιασε. Άρα οι σχέσεις σου με την οικογένειά σου έχουν αποκατασταθεί. Ναι, έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Μπράβο. Μπράβο, ρε Θέμη. Ναι, κυρίως με τη μανούλα μου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, ξέρεις, οι μπαμπάδες πάντα θέλουν και κάποιο χρόνο και είναι λίγο πιο δύσκολο. Η μαμά It's ουσιαστικά fine. Θα κάνει. Οι γονείς σου είναι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Η μαμά θα κάνει, νομίζω. Τη γέφυρα κουβέντα αυτή, στο τη γέφυρα αυτή. Αυτό συμβαίνει όσες φορές. Το ξέρετε, παιδιά, αν τσακωνόμαστε με τους γονείς, πάντα η μαμά πλησιάζει πιο πολύ και εκείνη μιλάει στον Σίγουρα, μπαμπά. Ναι. Αλλά εντάξει, αφού είμαι καλά με τη μανούλα μου, εγώ είμαι καλά μέσα μου. Γιατί ξέρω ότι προσπάθησα, έδειξα τον πραγματικό Θέμη. Και αυτό, εντάξει. Θέμη. Ποιος ήταν ο πραγματικός Θέμης? Γιατί μέχρι ενός σημείου σε ήθελε ο κόσμος πολύ, γιατί όντως έβγαζες κάτι πραγματικό, αληθινό, ωραίο. Και μετά από ένα σημείο. Σαν να γύρισε ένας διακόπτης και είδα μάλλον. Ναι, Θέμη, και αυτό καταλάβαμε κι εμείς. Αυτό εισπράξαμε κι εμείς. Δεν νομίζω ότι γύρισε κάποιος διακόπτης. Απλά είναι ο εγκλισμός που αρχικά σε εκνευρίζει εντελώς μετά από κάποια περίοδο. Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις με την οικογένειά σου, δεν μπορείς να μιλήσεις με τους φίλους σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να ασχοληθείς με την Άννα Μαρία, τη Σοφία, την Αφροδίτη και το ποιος άφησε εκεί πέρα το ποτήρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή ανούσια πράγματα, όπου μετά αρχίζεις και. Βλέπεις συμπεριφορές ξανά και ξανά, δεν μιλάς, γιατί κάνεις παρέα, π.χ. με τη Σοφία ή με τον Δημήτρη κτλ. Αλλά όταν είσαι και στο Big Brother, και εγώ προσωπικά είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα είμαι δίκαιος, αποφάσισα ακόμα και με την Αφροδίτη και με οποιονδήποτε άνθρωπο, ό,τι και να γίνει, είτε ερωτικό είτε κάτι φιλικό, θα είμαι δίκαιος, τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική γωνία. Έτσι όπως το έβλεπες εσύ. Εννοείται, πάντα ξέρεις αυτό. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο σε έκανε να μπεις μες στο παιχνίδι? Είναι οικονομικός, είναι γιατί ήθελες να συνεχίσεις αυτό που κάνεις στο YouTube, ήθελες να κάνεις μια καριέρα σαν make-up artist ή να μπεις στο χώρο της τηλεόρασης? Ήθελα αρχικά να φέρω awareness πάνω σε κάποια θέματα, δηλαδή και στο slut shaming που είπε η Αφροδίτη και, και στα θέματα γενικά LGBT, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό, γιατί υπάρχει δυστυχώς ακόμα Θέμη, αυτό. Δεν ξέρω αν πέρασε όμως αυτό. Μπορεί να φταίει και το λάθος μοντάζ. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω αν αυτό όμως που θέλεις να περάσεις, μέσα από σένα πέρασε. Δεν ξέρω αν έχεις δει όλα τα επεισόδια. Ή στο βαθμό που πίστευες. Ναι, ή στο βαθμό που πίστευες. Εγώ πιστεύω ότι πέρασε. Τουλάχιστον ακόμα κι αν
δεν πέρασε ακριβώς όπως το ήθελα. Ο τηλεθεατής αναγκάστηκε, θέλει δεν θέλει, εφόσον έβλεπε το Big Brother, να με βλέπει 3,5 μήνες. Ρε παιδί μου, εξοικειώθηκε με αυτή εδώ πέρα την εικόνα, κάτι που δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, είναι κάτι πολύ καινούριο. Οπότε, τώρα αυτό θα τους φαίνεται δίκιο, ναι, λίγο πιο ομαλό, λίγο πιο normal μεσαγωγικά. Αλλά επίσης και όλες και οι άλλοι λόγοι που μπήκα ήταν να δείξω το μακιγιάζ, την τέχνη μου, τη δουλειά πώς μου. Πώς έχεις βγάλει αυτή την καρδιά με τόση τελειότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τα έλεγα και στη Ρόζα. Λέω, και εδώ σας τη θυμάστε που σας το έλεγα, παιδιά, ακόμα και φορές που μπορεί να με νευρίαζε κάτι που έλεγε. Λέω, πάντως, βάφει πολύ ωραία, λέει. Είναι όλα συμμετρικά, οι γωνίες αυτά. Θα ήθελα να μας δείξεις. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα ήθελα να μας δείξεις κάποια πράγματα στο μακιγιάζ και πάνω στην Αφροδίτη. Ναι, ναι, θα τη βάψω την Αφροδίτη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θέμη, όσο ξεκινάς, η make-up artist μου, η Ρόζα, να ξέρεις, βάφει μια ζωή, πάρα πολλά χρόνια. Και μου έλεγε κάποια πράγματα για την τεχνική σου, ότι είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σου πω κάτι μετά στο break, νόμι μου. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι μας δείχνεις? Εγώ είχα ένα άλλο content αλήθεια στο μυαλό μου, αλλά εφόσον ήθελες extreme, το άλλαξα γρήγορα. Και τις βάζω τώρα ουσιαστικά ροζ σκιά πάνω στο μάχουλο. Ναι. Θα τις κάνω ένα μίνι στενεφάκι. Έχεις βάλει βάση ή make-up? Ναι, έχουμε βάλει βάση, τα έχουμε κάνει όλα από πριν. Ωραία, να εξηγήσουμε λίγο και στις φίλες. Έχεις βάλει βάση make-up. Ναι. Και αντί για ρουζ, βάζεις ροζ σκιά για να είναι λίγο πιο έντονο. Ναι, θέλω να είναι πολύ πιο έντονο γιατί θα έχει αυτό το extreme. Δεν είναι αυτό everyday μακιγιάζ προφανώς. Από εδώ πέρα είναι το everyday, από εδώ πέρα είναι τώρα το extreme. Ωραία. Ωραία. Και... Α, ωραίο. Και ξέρεις, η ροζ σκιά, αν τη βάλουμε λίγο πιο ελάχιστη, μπορεί να τη βάζουμε και σε ροζ. Εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές. Τώρα τι κάνεις εκεί, το σβήνεις? Όχι, όχι. Βάζω ροζ highlighter για τέλεια, να μου γυαλίζει το μοντέλο. Βάζει ροζ highlighter. Το μοντέλο, ναι. Ωραία. Βγαίνει πολύ πιο ωραίο στην κάμερα. Τώρα παίρνω λίγο glitter. Mm-hmm. Να βγει ακόμη πιο έντονο. Πας να κάνεις ένα concept λίγο πιο έτσι extreme αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, αν σε ρώταγαν έτσι από γνωστές Ελληνίδες, ποια είναι το όνειρό σου να βάψεις, ποια θα έλεγες? Το όνειρό μου να βάψω. Ναι. Νομίζω ότι Μενεγάκη. Τη Μενεγάκη. Τη Φουρέιρα. Τη Φουρέιρα. Ναι, 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 σου πήγαινε Φουρέιρα. Τη Φουρέιρα που κάνει πολύ extreme μακιγιάζ. Από Φουρέιρα. Ναι. Και έχει καταπληκτικό make-up artist. Ο Παντελής, ο Τουτζή. Παντελής, ναι, 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 ναι. Αλλά κάνει και extreme μακιγιάζ. Δηλαδή θα τη πήγαινε. Κάνει και extreme και η Ζωζεφίν κάνει τέλεια μακιγιάζ. Ναι, ναι, και η Ζωζεφίν τη βάφει, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν. Και η Τάμ τα κάνει extreme. Ναι, κατάλαβα τι θες, κάτι πιο θεατράλε. Θα μ' άρεσε και το. Κάνω ρε παιδί μου και πιο απλά μακιγιάζ. Έχω βάψει κιόλας και νύφες, έχω βάψει κιόλας και για βαφτίσια και τα πάντα όλα και για απλά μακιγιάζ. Αλλά επειδή έχω πιστεύω ταλέντο και φαντασία. Έχεις ταλέντο, πιστεύω πολύ. Ότι μου πηγαίνουν και τα πιο extreme μακιγιάζ. Είναι πιο. Έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για μένα. Τι ωραία. Λοιπόν, εδώ τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή έφτιαξα το πρώτο συνεφάκι. Είναι ένα μικρό συνεφάκι, γρήγορο. You're good. Ναι. Τι ωραίο. Ναι, έχει χάρισμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί λίγο εκεί. Εγώ θα του πω και στο break κάποια πράγματα. Έτσι, τη γνώμη μου. Ναι, εννοείται. Γιατί είσαι μόνο 18-19. 18-18. Είσαι... Έγινα 18 μόλις μπήκα στο σπίτι του Big Brother. Είσαι αυτοδίδακτος. Είμαι αυτοδίδακτος, αλλά πήγα σε σχολή μετά. Γιατί. Είμαι αυτοδίδακτος. Δηλαδή πήγα σε σχολή. Ναι. Απλά η σχολή που πήγα δεν πιστεύω ότι μου μάθω όλα αυτά. Εννοείται. Ναι. Είναι και ταλέντο, παιδιά, το χέρι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, φτιάχνεις εκεί τα στενεφάκια. Ναι, ναι, ναι. Τι μακιγιά σου αρέσει να βλέπεις τις γυναίκες? Δηλαδή, σ' αρέσουν οι γυναίκες να είναι πολύ βαμμένες ή πιο natural? Μ' αρέσουν γενικά ανάλογα με το πρόσωπο. Δηλαδή, μ' αρέσει όταν βλέπουν κάτι σαν trend να το κάνουν. Γιατί είναι πολύ ωραίο να είμαστε στις τάσεις και να κάνουμε ρε παιδί μου κάτι διαφορετικό. Γιατί ξεφεύγουμε, ειδικά κιόλας και με την καραντίνα. Πιστεύω ότι το να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, βλέπουμε τον εαυτό τους διαφορετικά στον καθρέφτη. Γιατί κι εγώ αλλάζω πολλές φορές τα μαλλιά μου. Μ' αρέσει γιατί βλέπω ένα διαφορετικό θέμη, κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Γενικά όμως, μ' αρέσει να νιώθει αυτοπεποίθηση η κάθε γυναίκα. Σωστά. Άμα της αρέσει ένα κόκκινο κραγιόν, ας φορέσει το κόκκινο κραγιόν. Άμα της αρέσει απλά να βάλει μια μάσκαρα, ας βάλει μια μάσκαρα. Αν θέλει να βάλει ολόκληρη βλεφαρίδα και να βγει σαν και εμένα, ας βγει. Σημασία έχει να νιώθει αυτή άνετα στο σώμα της και στο μακιγιάζ της. Και αυτό προσπαθώ κάθε φορά να κάνω και με τις πελάτησές μου. Λοιπόν, τώρα βάζεις γεμίσει συννεφάκια. Ναι, ναι, ναι. Και θα τις κάνω κιόλας και ένα μικρό. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο και στον εαυτό σου να το κάνεις αυτό και να το κάνεις έναν άλλον. Ναι, φανταστικά. Ο Θέμης καθόταν ώρες έτσι, με τον καθρέφτη. Βρες Θέμη, θα σου το πω και στον αέρα αυτό που θέλω να σου πω. Είσαι ένα παιδί που έχεις πολύ ταλέντο σε αυτό. Δούλεψε το προς τα εκεί. Εκεί μόνο, focus. Ναι, θέλω να... Εντάξει, προσπαθώ να ασχοληθώ και με αυτό, αλλά νιώθω ότι
Έχω μία έντονη προσωπικότητα που δεν θέλω να καλυφθεί μόνο από το μακιάζ. Όχι, δεν καλύπτεται. Επάνω στο μακιάζ μπορείς να δείξεις πάρα πολλά στοιχεία του χαρακτήρα σου και στην Ελλάδα. Ναι, και μπορείς να κάνεις και καριέρα γενικώς. Έχουμε πολύ σπουδαίους make-up artists με εξαιρετικές προσωπικότητες που φαίνονται στα μακιάζ τους. Σίγουρα. Εγώ θέλω να ασχοληθώ και με το μακιάζ και με το YouTube και με το Instagram και με την τηλεόραση και με οτιδήποτε το οποίο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά πιστεύω ότι το ταλέντο μου είναι κυρίως στο μακιάζ. Λοιπόν, θα το τελειώσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και το μάτι και το ισχύει να βάλω λίγο εδώ πέρα στο inner corner για να φωτίσει το μάτι τη. Τι βάζω μπροστά. Τη βάζω λίγο από το rose highlighter μέσα στο. Εδώ πέρα. Ναι, για να δώσει λίγο ένταση μπροστά. Για να δώσει φως. Και νιώθω ότι έτσι κάπως μεγαλώνει το μάτι και φέρνει κιόλας και attention, δηλαδή προσοχή προς το μάτι. Μπορούμε να βάλουμε και λευκό highlighter εκεί. Εννοείται. Mm. Εννοείται πως μπορούμε να το. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι χρώμα θέλουμε βασικά. Πολύ trend ήταν πριν από περίπου μισό χρόνο, το έκανε πολύ Kylie Jenner, που έβαζε έντονα χρώματα, π.χ. κίτρινο, μέσα στο inner corner για να φωτίζει το μάτι. Μέσα στο ροζ. Μάτι. Ναι. Μέσα στο μάτι. Και είναι πάρα πολύ κίτρινο ωραίο. Κίτρινο μολύβι ή ροζ, ε. Ναι, και μέσα, αλλά και εδώ και πέρα. Και εδώ μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Πολύ ωραίο. Φωτίζει τι πολύ. Ωραίο, θα το κάνω. Αυτό δεν παίρνει το μακιάζ. Κάναμε αυτό πέρα το extreme. Από εδώ πέρα είναι φυσικά το πιο απλό, το οποίο το έχει και από πριν. Και η καρδιά αυτή πώς την έχεις πετύχει, με το χέρι σου μόνο σου. Μπορείς να μας κάνεις μια καρδούλα στην Αφροδίτη, αν ναι, καλέ, μπορώ. Γιατί είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Και μπορεί κάποια κυρία που καθόμαστε και σπίτι να θέλει να κάνει μια καρδιά του Αγίου Βαλεντίνου. Ετοιμαστείτε, εδώ θα το κάνουμε. Θέμη, ετοιμάζω. Κάνουμε καρδούλες. Θα γεμίσει καρδιά. Μήπως να βάλω και. Μήπως να κάνεις και σε μένα μια καρδιά, αλλά θα βγάλω όλη την εκπομπή με την καρδιά. Θα το κανονίσουμε. Θες να το κάνω πάνω σου. Το σκέφτομαι, αλλά θα είμαι τόση ώρα με δυο καρδιές στα μάτια. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορείς εδώ. Μπορείς να κάνω μπορείς μια, κάνω μια μικρούλα, αν θες. Για κάτι στο μάτι με καρδιά. Α, ολόκληρο. Σαν και εμένα. Έλεγα να τις κάνω μια άλλη. Α, για κάτι μια. Με τι το κάνεις. Παίρνω ένα κόκκινο κραγιόν. Σταθερό μάτι. Οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Ακριβώς. Απλά να είναι μάτι, έτσι ώστε να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις. Παίρνω ένα πινελάκι μικρό. Ναι. Το αυτό πέρα το είχα ήδη χρησιμοποιημένο γιατί. Τέλεια. Από πριν. Και. Κάνω πρώτα δύο γραμμές για να κάνω το outline. Ναι, ναι. Και μετά. Δημιουργώ κάπως έτσι. Την καρδούλα. Την καρδούλα μου. Άρα ουσιαστικά ματ μολύβι, ματ κραγιόν. Ναι, μπορείς να το κάνεις και με μολύβι, άμα αυτό σε βολεύει. Απλά γενικά θα κρατήσει πολύ περισσότερο το κραγιόν. Καλέ, τι ωραία. Πολύ ωραία είναι Αφροδίτη. Είναι κούκλα. Παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Να είστε καλά. Εμείς. Καλή επιτυχία έχουμε και θα ξαναπούμε σύντομα. Καλή να είστε καλά, ό,τι καλύτερα. Και από κοντά σε ακόμη πιο. Καλύτερη είμαι. Ναι, ναι. Το μαγείρεμα το κρατήσω. Αυτό σ' αρέσει πως με βάφει ρόζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε βάφει καταπληκτικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.